Κύριε Δελή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Αντίδραση από προσωπική αλλά και του κόμματος του οποίου είστε μέλος. Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένας άνθρωπος που έκανε τη μουσική εκτός από τέχνη και μέσω αγώνα. Ακριβώς. Κοιτάξτε, κυρία Κουμάντου και κυρία Ορφανίδου, νομίζω ότι η σημερινή μέρα είναι μια δύσκολη μέρα για το λαό μας. Τα έλεγα και για την... Και για τον κόσμο συνολικά, γιατί ο Μίκης είχε μια παγκόσμια διάσταση το έργο του και οι αγώνες του, αλλά δεν είναι και τόσο βέβαιος ότι αυτοί οι άνθρωποι πεθαίνουν. Στην πραγματικότητα ζουν μέσα από τη μουσική τους, ζουν μέσα από το έργο τους, ζουν μέσα από τους αγώνες τους. Τα τραγούδια του Μίκη θα εξακολουθήσουν και ίσως και πιο δυνατά και ίσως και πιο έντονα να τραγουδιούνται και να συνοδεύουν την καθημερινή ζωή των λαϊκών ανθρώπων. Τον έρωτα, την αγάπη, την ξενιτιά, τον αγώνα, τις δυσκολίες του αγώνα, τις θυσίες, όλα αυτά καταγούδησε ο Μίκης Θεοδωράκης, συναντήθηκε με τους μεγάλους Έλληνες ποιητές και τα έκανε καθημερινό ψωμί στο καθημερινό μουσικό ψωμί στην καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη, για μια τεράστια προσωπικότητα που αφήνει μια τεράστια παρακαταθήκη και μουσική αλλά και πολιτική, ενός ανθρώπου ο οποίος ταυτίστηκε βεβαίως, προήλθε, έζησε και ταυτίστηκε με το λαό, εμπνεύστηκε από τους αγώνες του και ίσως αυτό εκεί βρίσκεται τελικά και το μυστικό της μεγάλης δημιουργίας. Όταν η τέχνη συναντάει τους λαϊκούς αγώνες, τότε γίνονται θαύματα. Εμπνεύστηκε και ενέπνευσε κιόλας. Και ενέπνευσε, ασφαλώς. Mm-hmm. Ενέπνευσε και έδωσε κουράγιο, φυσικά, έτσι είναι. Αλλά νομίζουμε ότι τελικά η μεγάλη δημιουργία, η πραγματική τέχνη συμβαίνει και προκύπτει όταν συναντιούνται άνθρωποι καλλιτέχνες με τους λαϊκούς αγώνες. Και στην προκειμένη περίπτωση συνέβη με τον Μίκη αυτό, γι' αυτό και έχουμε ένα τέτοιο δυνατό έργο. Ναι, δεν ήταν μόνο αυτός που καταδείκνυε τη κοινωνική αδικία μέσα από τη μουσική του, αλλά ήταν και αυτός που πρότεινε και ευτυχία. Είχε αυτό, η μουσική του είχε και τα δύο. Ασφαλώς. Mm-hmm. Έτσι και λέω και η ζωή του, αν παρακολουθήσει κανείς και τα πρώτα χρόνια της ζωής του με τη συμμετοχή του στο λαϊκό κίνημα στην ηρωική δεκαετία του 40, όπου ο λαός μας τότε σήκωσε το ανάστημά του, το πραγματικό, και έδειξε πόσο μεγάλος μπορεί να γίνει ένας λαός όταν παίρνει την τύχη στα χέρια του. Όλα αυτά ενέπνευσαν και οι κατοπινοί αγώνες βεβαίως του ελληνικού λαού για τη δημοκρατία, ενάντια στη Χούντα, στους οποίους πήρε προσωπικά μέρος ο Μίκης Θεοδωράκης με πολύ μεγάλο κόστος, με φυλακίσεις, με εξορίες, με βασανιστήρια, με διώξεις. Ήταν πάντα περήφανος για όλα αυτά και στην τελευταία του επιστολή στον γραμματέα, στον Δημήτρη τον Κουτσούμπα, νομίζω το αναφέρει, μια επιστολή που δημοσιεύεται σήμερα το πόρταλ του 902. Δεν είχε δημοσιευθεί όλο αυτό τον καιρό. Ναι, δεν έχει και πάρα πολύ καιρό που έχει αποσταλεί. Είναι μια επιστολή που θα ρω έχει την... Είναι περσινή. Είναι ενός έτους, ναι. Πριν από ένα χρόνο περίπου, που έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία για το πώς θέλει ο ίδιος να τον, για το πώς ήθελε μάλλον για το, ο ίδιος να τον θυμούνται οι άνθρωποι από εδώ και πέρα. Νομίζουμε ότι οι παρακαταθήκες που αφήνει, όπως είπα, είναι πολύ μεγάλες και νομίζω ότι το έργο του θα βλαστήσει ακόμα περισσότερο στους σημερινούς αγώνες του λαού μας για την ελευθερία, για την κοινωνική δικαιοσύνη, αιτήματα που, επιτρέψτε μου να πω, παραμένουν ουσιαστικά ανεκπλήρωτα ακόμα και τώρα. Τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα όρημα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο ως κομμουνιστής
ένα πολύ μικρό σπάραγμα από την επιστολή αναφέρω, για να αντιληφθούμε τι είναι αυτό για το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή, κύριε Δελή. Νομίζω ότι ήταν μια καθοριστική επιλογή για τον ίδιο το Μίκη Θεοδωράκη, και αυτό αναγνωρίζει ο μεγάλος αυτός άνθρωπος, ο μεγάλος αυτός συνθέτης. Και όπως σας είπα, είναι τυχερός ο ελληνικός λαός, γιατί γεννήθηκαν τέτοιοι καλλιτέχνες σαν τον Μίκη, που εμπνεύστηκαν, συνάντησαν, πήραν μέρος μάλλον οι ίδιοι σε αυτούς τους μεγάλους, τους μεγαλειώδες λαϊκούς αγώνες, και αυτό αποτέλεσε και την έμπνευσή τους για να γράψουν τέτοια αθάνατα έργα. Αυτό δεν αφορά μόνο τον Μίκη Θεοδωράκη, αφορά και άλλους καλλιτέχνες και σε άλλους τομείς της τέχνης. Και τελικά έτσι γεννέται, όπως σας είπα και στην αρχή, αυτή είναι η μήτρα για την μεγάλη, για την τέχνη που διαρκεί. Είναι όταν συναντιέται, όταν εκφράζει τις ανάγκες, όταν εκφράζει τις αγωνίες και τους αγώνες του λαού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.